Σήμερα που είναι η Παγκόσμια Μέρα του Περιβάλλοντος, θα κάνουμε ένα μικρό δώρο σε ένα εξαιρετικό περιβάλλον που είναι η Νέα Παραλία. Παραδίδουμε και πάλι πίσω τον κήπο του νερού, έναν εξαιρετικό χώρο, ένα πολύ όμορφο σχεδιασμένο χώρο, ο οποίος ήταν επί χρόνια εγκατελειμμένος. Η εικόνα, όπως βλέπετε, είναι διαφορετική, είναι εξαιρετική. Και σε αυτό συντέλεσαν πάρα πολύ, πρωτίστως ο αντιδήμαρχος Σκράτης Δημητριάδης, ο οποίος επί μήνες τρέχει, κουβαλάει, ψάχνει, βρίσκει, φέρνει, μαζί με τους συνεργάτες του στη διεύθυνση αστικού περιβάλλοντος, αλλά και με όλο το Δήμο. Δεν υπήρξε συνεργείο του Δήμου, το οποίο να μην συνέβαλε σε αυτό το αποτέλεσμα, μαζί και με τη χορηγία της ΕΔΑ Θεσσαλονίκης. Όλοι μαζί βοήθησαν ώστε να αποδοθεί πίσω στον κόσμο κάτι πολύ όμορφο, ασφαλές και πραγματικά είναι ένα ακόμα σημείο που το χαίρονται οι Θεσσαλονικοί και οι επισκέπτες. Πολλά συγχαρητήρια στο κράτη και σαν και στην εργάτωση και να είμαστε γεροί να απολαμβάνουμε κάθε όμορφη γωνιά της πόλης μας όπως κάνουμε σήμερα. Πραγματικά χωρίς τη συμβολή όλων των αντιδημαρχιών, τεσσάρων αντιδημαρχιών σε αυτό το έργο, πραγματικά δεν θα ήταν εφικτό. Οπότε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, όπως είπε και ο Δήμαρχος, στους υπαλλήλους που ασχολήθηκαν, που έδειξαν πόσο καταδυσμένοι και πόσο καλοί μπορεί να είναι στη δουλειά τους. Και νομίζω ότι με αυτή τους την πράξη, αυτή την κατασκευή την οποία κάναμε, δείξανε το υψηλό επίπεδο το οποίο έχουν και το πόσο πολύ καλά μπορούν να συνεργαστούν και μεταξύ τους. Αυτό άλλωστε είναι κάτι το οποίο το επιδιώκουμε, οι αντιδημαρχίες να συνεργάζονται μεταξύ τους για να έχουμε μεγαλύτερο έργο. Όπως είπε ο Δήμαρχος, ένα πολύ μεγάλο δώρο από τη δικιά μας μεριά προς Θεσσαλονικής. Επί σειρά μηνών δεν λειτουργούσε και νομίζω τώρα όλος ο κόσμος κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή εδώ και χαίρεται το κήπο του νερού, το νέο κήπο του νερού, μας αποζημιώνει και με το παραπάνω. Έχουμε ήδη βάλει βακτήρια μέσα στο νερό, τα οποία είναι οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχουν μέσα σε ένα χώρο με νερό για να μπορούν να επιζήσουν. Ήδη έχουμε βάλει 40 ψάρια και μέσα σε κάθε εβδομάδα βάζουμε 30 με 40 ψάρια προκειμένου να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερη βιολογία και να μην έχουμε απώλειες. Δεν πρέπει να πετάμε μέσα στις λιμνούλες φαγητό έξτρα. Το μοναδικό πράγμα το οποίο κάνουμε είναι να καταστρέφουμε τη βιολογία, επιβαρύνουμε την όλη κατάσταση η οποία υπάρχει με τις λίμνες. Και το μοναδικό πράγμα το οποίο θα πετύχουμε είναι να πεθαίνουν ψάρια παρά να ζουν. Δεν τα ταΐζουμε τα ψάρια γιατί το τρώνε συγκεκριμένες τροφές και συγκεκριμένα πράγματα. Και δεν είναι ένας χώρος ο οποίος ο καθένας ό,τι πλάσμα έχει στο σπίτι του το μεταφέρει εδώ, ότι είναι το βαρέθηκε, οι χελώνες, άλλα ίδια είδη ψαριών. Είναι ένα συγκεκριμένο οικοσύστημα εδώ πέρα το οποίο πρέπει να το προφυλάσσουμε.